ξένες γλώσσες ξεπηδούν μέσα από την επιχείρηση ξυλίας και η επιχείρηση που στείνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι γιγαντιαία. Ο συναγερμός χτυπάει λίγα λεπτά μετά τις 3. Αποθήκη ξυλίας έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ πριν καν προλάβουν να περιορίσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες, αυτή μεταφέρεται σε επιχείρηση με χαρτικά και είδη ξενοδοχειακού εξοπλισμού και μία ακόμη αποθήκη ξυλίας στην περιοχή της Φοινικιάς. Εκδήλωση πυρκαγιάς σε ξυλαποθήκες 2 και σε είδη τροφοδοσίας ξενοδοχείων. Εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καθολικά τις πρώτες μεσημερινές ώρες. Έγινε άμεση κινητοποίηση από την υπηρεσία μας σε επίπεδο Κρήτης με δυνάμεις που κατέφθασαν 20 οχημάτων, 80 ανδρών, το ελικόπτερο το ΙΡΑ Ηρακλείου, υδροφόρες από τους Δήμου 8, σκαπτικά μηχανήματα με τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας. Μάχη με τις φλόγες που θεριεύουν, ρίχνονται δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα, άνδρες της ΕΜΑΚ, υδροφόρες του Δήμου, όπως και ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρήψεις νερού, επιχειρώντας να περιορίσει το μεγάλο κίνδυνο που δεν είναι άλλος από το να επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν έφλεκτα υλικά όπως φιάλες υγραερίου. Η προσπάθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας επικεντρώθηκε στο να επιτευχθεί να μην επεκταθεί η φωτιά από το σημείο που βλέπετε, από όπου ξεκίνησε, σε γειτονικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή και είχαν έφλεκτα υλικά. Επαγγελματίες και πολίτες της περιοχής παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, κρατώντας λάστιχα στα χέρια και επιχειρώντας να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν στην προσπάθεια των πυροσβεστικών αρχών. Στο σημείο φτάνει η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας που αποκλείει το δρόμο προς Μαλάδες, ενώ άμεσα στην περιοχή καταφθάνει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην περίπτωση που κάποιος χρειαστεί βοήθεια. Με την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς, δεκάδες εργαζόμενοι της περιοχής, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν ακόμη στις εργασίες τους, προσπάθησαν να απομακρυνθούν για να μην κινδυνεύσουν. Είναι ευχής έργο και είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε, όπως είπατε κι εσείς, θύματα ή δεν έχουμε τραυματίες, διότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Ήταν ώρα που οι εργαζόμενοι βρισκόταν μέσα στις επιχειρήσεις. Μετά από 2,5 περίπου ώρες αδιάκοπης προσπάθειας, οι πυροσβέστες καταφέρουν να περιορίσουν ασφαλώς και να υιοθετήσουν την πυρκαγιά, σημαίνοντας το τέλος της αγωνίας για επέκτασή της. Υπήρξε κίνδυνος διότι υπήρχαν χημικές ουσίες, καυστική σόδα, υδροχλωρικό οξύ, υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, υπήρχαν παρακείμενες εγκαταστάσεις εργοστασίου κατασκευής αλουμινίων, το οποίο αποφεύχθη η μετάδοση της πυρκαγιάς και καταφέραμε και την υιοθετήσαμε και παρέμεινε στο σημείο που εκδηλώθηκε χωρίς να έχουμε περαιτέρω απώλειες. Οι εγκαταστάσεις των 3 επιχειρήσεων καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ στο σημείο παραμένει δύναμη της πυροσβεστικής. Θες που δώσε πίεση 45. Αυτή τη στιγμή στοιχειοδός έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Νομίζω ότι είμαστε πλέον ασφαλείς όσον αφορά την μετακίνητή σε άλλες εγκαταστάσεις δίπλα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε υπό άγνωστες αιτίες λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι δημιούργησε μεγάλη ανησυχία, καθώς η πυκνή καπνή ήταν ορατή από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα που κατέγραψε η Κρήτη TV από τις εγκαταστάσεις της στη βιομηχανική περιοχή, με τους καπνούς να φαίνεται ότι έχουν κυκλώσει το μεγαλύτερο μέρος των νοτίων περιοχών του Ηρακλείου.